Ήτανε. Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, ναι, είναι η πιο κατάλληλη προσφώνηση που σας ταιριάζει. Για μένα και την οικογένειά μου θα είστε πάντα αγαπημένοι, για ένα και απλούστατο λόγο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που τα πρόσωπά μας εμφανίζονται στο γυαλί, ποτέ δεν κάματε ζάπινγκ. Όλα αυτά τα χρόνια μας τιμάτε με την προσοχή και με το θαυμασμό σας. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχαριστούμε. Να πάμε και εμείς. Μαμά, μην πας να σχολάσεις. Άντε, πρέπει χρύσα και μην γουρσουζέψεις την κατάσταση, άντε. Εντάξει. Μπαμπά, θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησες στο θέατρο. Τέλειωσα, Μάνο, τη Δευτέρα Λυκείου στο Ρέθυμνο. Την Τρίτη Λυκείου την τέλειωσα στην Αθήνα από ανάγκη. Από ανάγκη? Ναι, Χρύσα. Για να μπω στη δραματική έπρεπε πρώτα να φτιάξω την προφορά μου. Σαν κριτικός είχα μια πολύ έντονη προφορά. Αυτή η προφορά έπρεπε να εξαλειφθεί για να μπορέσω να πετύχω στις εξετάσεις της δραματικής. Και σε ποια σχολή φίτησες? Φίτησα στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ενός από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του Εθνικού Θεάτρου. Μίλησε μας για τους καθηγητές σου. Η μεγάλη μου τύχη ήταν οι καθηγητές μου. Πρόλαβα να διδάσκει στη δραματική σχολή το Μίμη Φωτόπουλο. Το Μίμη Φωτόπουλο? Ναι, αυτό το μεγάλο ηθοποιό. Μεγάλο σε ήθος και ταλέντο. Θυμάμαι ένα πολύ συγκινητικό περιστατικό με το Φωτόπουλο. Μίλησε μας γι' αυτό. Όταν πήρα το δίπλωμά μου, μια μέρα στη σχολή μου είπε: «Γιαννάκη», έτσι με έλεγε, «ποτέ μην τα παρατήσεις. Θα πικραθείς πολλές φορές. Θα πιεις πολλά φαρμάκια. Μα αν έχεις τύχη, ίσως κάπου, κάποτε θα ανταμυφθείς». Ο Γιάννης Παπαδάκης είναι ένας γνήσιος κριτικός καλλιτέχνης, δημότης του Δήμου μας, του Δήμου Αρκαδίου, ο οποίος τώρα και 10 χρόνια μας διασκεδάζει με τις χιουμοριστικές του εκπομπές στην τηλεόραση. Είναι δραστήριο και ανήσυχο άτομο και αυτό φαίνεται
από το ότι ο ίδιος σκηνοθετεί και γράφει τις εκπομπές του. Με τη συμπλήρωση των 10 χρόνων στην τηλεόραση, σαν δήμαρχος Αρκαδίου, του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του. Να το κουβαλήσουμε έτσι όλα. Α, το πατέρ μου, ό, το πατέρ μου βαρέ που είναι. Υπομονή αφεντικό. Άντε, πάμε, πάμε, πάμε. Ποιους άλλους καθηγητές είχες? Είχα τον Νίκο Βασταρδή, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον γνωστό σκηνοθέτη Γρηγόρη Γρηγορίου, την Ελένη Νενεδάκη, ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου, την Άννα Φόνσου. Πότε έπαιξες πρώτη φορά θέατρο? Επαγγελματικά έπαιξα με το θίασο του Νίκου Βασταρδή. Στον ίδιο θίασο ήταν η Κέτη Φίνου, η Άννα Κουρή, ο Παύλος Χαϊκάλης. Ήμασταν όλοι συμμαθητές και μαζί κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Θέατρο. Ναι, Μάνο. Γι' αυτό έχω και από το στρατό τις καλύτερες αναμνήσεις. Τώρα που είπες για το στρατό, θυμήθηκα κάτι που έγινε στην Άρτα. Στην Άρτα? Ναι. Στην Άρτα βρισκόμουν με το θίασο του Νίκου Βασταρδή, όπου ο θεατρικός επιχειρηματίας μου έκαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη πρόταση. Τι πρόταση? Μου πρότεινε για την επόμενη περίοδο να συμμετάσχω στο θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Είχα όμως ήδη πάρει το χαρτί του στρατού για να παρουσιαστώ. Είχα πάρει τόσα πράγματα από την πείρα του Μίμη Φωτόπουλου που αν έπαιρνα άλλα τόσα από την πείρα του Ντίνου Ηλιόπουλου θα ήμουνα πολύ πιο πλούσιος θεατρικά. 14 του τρέχοντος μηνός. Σήκω! Είδα πράγμα! Σ' αγαπώ. Κι εγώ, κούκλα μου, σ' αγαπώ. Μπαμπά και στο εξωτερικό. Ναι, μας έκαμαν αυτή την τιμή η κριτική του εξωτερικού. Σε ποιες χώρες έχεις πάει? Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί στο συνέδριο της Πανκριτικής στην Ουάσιγκτον γνωρίστηκα με τον τότε υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη, τον πρώην νομάρχη Ηρακλείου κύριο Γιάννη Γαρεφαλάκη και με δυο σπουδαίους κριτικούς της Ομογένειας, τον κύριο Μανουσάκη και τον κύριο Πολυχρονάκη. Σε ποιες άλλες χώρες έχεις πάει? Στον Καναδά και αρκετές φορές στη Γερμανία. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στην καθημερινότητα, στη σημερινή δύσκολη ζωή που περνούμε, με το άγχος, με τους προβληματισμούς, ένα διάλειμμα σε αυτή τη ζωή είναι χρήσιμο και νομίζω το καλύτερο διάλειμμα είναι οι χιουμοριστικές εκπομπές που βλέπουμε από διάφορους ηθοποιούς, όπως Καλή ώρα με το Γιάννη τον Παπαδάκη, τη γνωστή σε όλους μας Καμπουρομανόλνα, που μας κάνει ένα καλό διάλειμμα
στον προβληματισμό και στο άγχος της ζωής μας και νομίζω ότι θα πρέπει να του ευχηθούμε να συνεχίσει αυτές τις εκπομπές, να τις βελτιώσει ακόμα περισσότερο, ώστε να δίδει χαρά και να μας βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Κάποιο παλιό ηθοποιό. Τον έχουμε δει σε πολλές ταινίες. Ναι, είναι ο Νικήτας Πλατής. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχα γνωρίσει εδώ στην Κρήτη, σε περιοδία που είχε έρθει. Όταν πήγα πρώτη φορά στην Αθήνα το 1979, είχε σταθεί δίπλα μου σαν πατέρας. Θεατρικός πατέρας εννοώ. Με καθοδήγησε στο κάθε μου βήμα και μου έδινε τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με το δύσκολο δρόμο του θεάτρου. Υπάρχει και μια εφημερίδα σε ένα κάδρο. Ναι, είναι μια συνέντευξη που την έδωσε στην εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου το 1994 ο συνταξιούχος φιλόλογος Σταμάτης Χαχλάκης. Και γράφει «Στην κριτική τηλεόραση παρελάβνει ένας Ελλάσσον Αριστοφάνης. Μόνο με τέτοια έργα μπορεί να γίνει η αποκαθήλωση της ψυχής του ανθρώπου από το σύγχρονο σταυρό». Έχει σε κάδρα διάφορα γράμματα ηθοποιών. Όταν ήμουνα 16 χρονών, προτού πάω ακόμη στην Αθήνα, έστελνα γράμματα σε διάφορους ηθοποιούς, όπως στο Δημήτρη Μιράτ, στο Διονύση Παπαγιανόπουλο. Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί μου απαντούσαν. Δεν ήταν σαν τους σημερινούς ηθοποιούς. Οι παλιοί ηθοποιοί είχαν ήθος, είχαν καλλιέργεια. Αυτό λοιπόν είναι το γράμμα του Μιράτ και μου γράφει «Αγαπητό μου παιδί, με συνεκίνησε το ευγενικό σου γράμμα και οι αγαθές σου προθέσεις. Αν όμως μου επιτρέπεις, θα σου δώσω μια συμβουλή. Λησμόνησε τα όνειρα του θεάτρου. Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι δύσκολο και πικρό και άχαρο». Εγώ βέβαια δεν τον άκουσα. Και ευτυχώς, γιατί πάντα μου πίστευα πως όποιος κάμει κόπο δεν τον εχάνει. Ποιος είσαι, σύντεκνε? Ο αδερφός του Ματιού, του Χαβιαούτη. Ο αδερφός, εγώ το Ματιό περίμενα. Άτιμε, άτιμε! Όπου, όπου, τέλεια! Ο Μιχάλης Λεφάκης, μιλάς τακτικά γι' αυτόν. Είναι σκηνοθέτης, Μάνο, και είναι ο άνθρωπος στον οποίο χρωστώ ό,τι έχω κάνει στην Κρήτη. Τηλεοπτικά εννοώ. Πίστεψε στο ταλέντο μου και πριν 10 χρόνια μου έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστώ στο γυαλί. Το 1993, όταν ήμουνα στην τηλεόραση Κίδων, σαν σκηνοθέτης, με κάλεσε κάποια στιγμή μέσα ο τότε διευθυντής ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Αφορμή ήταν να δω μία κασέτα και να κρίνω κάποιον άνθρωπο που δεν τον ήξερα μέχρι τότε. Και η κασέτα αυτή ήταν ένα θεατρικό από την Αθήνα και προς έκπληξή μου εκεί ήταν ο Γιάννης Παπαδάκης ο φίλος, που έκανε ένα ρόλο πάρα πολύ ωραίο, αλλά όχι κριτικού. Έκανε ένα ρόλο μάγκα. Και αυτό ήταν η αφορμή που με εντυπωσίασε το παίξιμό του και είπα στον τότε διευθυντή του Κίδωνα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ταλέντο και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί του. Με διάφορες συζητήσεις μετά που είχαμε και με τον διευθυντή και με τον Γιάννη,
βρήκαμε μία φόρμουλα και ετοιμάσαμε, για όσους θυμούνται την παραγωγή εκείνη, τις γνωστές κουζουλάδες. Ο Γιάννης για μένα είναι ένα φιλότιμο παιδί, πολύ καλός ηθοποιός, πολύπλευρο ταλέντο. Του εύχομαι να έχει πάντα υγεία και να κάνει πάντοτε επιτυχίες. Γιάννη, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Στην Κρήτη με δικό σου θέατρο? Ούτε που θυμάμαι. Δεν υπάρχει τόπος της Κρήτης, χωριό ή πόλη, που να μην έχω πάει. Έχεις πάει όμως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Βέβαια, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Ρόδο, ακόμη και στη Γάβδο. Ήμασταν καλεσμένοι του εκεί ιερέα για να δώσουμε μια παράσταση. Νο Φίλιππα, Φελίπ θα με λέτε. Φελίπ, πες μας, ποιο ωραία είναι στην Αμερική ή εδώ στην Κρήτη? Εδώ στο Κρήτη είναι απέσια. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Θέλεις να βάλουμε στο μαγνητόφωνο ένα κριτικό τραγούδι? Τα κριτικά τραγούδια είναι απέσια. Θα σας βάλω εγώ ένα beautiful τραγούδι. Ακούστε. They start feeling like prisoners helpless till someone comes along on a mission and yells, "Bitch!" A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Don't just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe, but you receive so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Μα, πόσα χρόνια παίζεις θέατρο με τον μπαμπά? Από το 1987 που παντρευτήκαμε. Οι εντυπώσεις σου από το θέατρο ποιες είναι? Καλές. Περάσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μετά ήρθαν οι καλές μέρες. Γι' αυτό και τις εκτιμήσαμε. Γι' αυτό και σεβαστήκαμε αυτά που μας έδωσε το θέατρο. Θεωρώ πως η παρουσία και η δράση του είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο χώρο αυτόν, για τον οποίο ακούγονται διάφορες κριτικές. Όμως ο Γιάννης Παπαδάκης έχει μια πλούσια θετική και ουσιώδη συμμετοχή, για την οποία αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ να έχει πάντα την ίδια έμπνευση, το ίδιο μεράκι, την ίδια οξυδέρκεια να προσφέρει σε όλους μας μια ποιοτική παρουσία όπως αυτή στην οποία μας έχει συνηθίσει. Αλήθεια, μπαμπά, πως έχεις παίξει σε σύριαλ της κρατικής τηλεόρασης? Ναι, Μάνο, σε δυο σύριαλ. Πρώτα στο Μεθοριακό Σταθμό με το Βάσο Αδριανό. Αυτό έγινε το 1979. Μ' είχε πάρει μαζί του ο Νικήτας Πλατής, που έπαιζε το θρυλικό ρόλο του Προέδρου Σουρ. Στο δεύτερο σύριαλ που έπαιξες, ποιο ήταν? Ήταν η Λοξάνδρα με την Πέτη Βαλάση. Με είχε βάλει σε αυτό ο δάσκαλός μου, ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου, που το σκηνοθετούσε κιόλας. Που τυρανά τον αδελφό μου! Ήταν με σχολείτε, έπεσα να χάσεις διακονιάρη! Διακονιάρης, τι είναι αυτό? Ο πατέρα σου είπε τη μάνα μου εσκρή! Τούτη να είναι προσβολή, δεν θα περάσει τσα! Η μάνα σας είπε το φάδερ μου διακονιάρη, θα το πληρώσετε αυτό! Πώς θα το πληρώσουμε, ναι, μωρέ παρά, ωραί! Μας απειλείς κιόλας, μη κιό καθαρματάκι! Στο Αμέρικα τις διαφορές μας τις λύνουμε με μπουνιές! Με μπουνιές! Μάνο, ετοιμάσου απάνω του! Και εμείς εμάς στην Κρήτη!
σπίτι! Δεν το δάνεις με κάστανα! Χρήστο, ετοιμάσου! Απάνω του! Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για αυτά τα 25 χρόνια. Εγώ όμως θα σας το πω. Μαζί με το ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγγνώμη. Γιατί νιώθω πολύ μικρός για να ανταποκριθώ στις ανάγκες σας για γέλιο, για χαρά, γενικά για ψυχαγωγία. Ευχαριστώ και συγγνώμη.